απέναντι σε αυτά. Ακριβώς να σας πω τον προβληματισμό που έχω. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο τα μέσα μαζικής ενημερότητος μπαίνουν πολύ μέσα σε περιοχές, θα έλεγα άβατες μέχρι τώρα της ανθρώπινης ζωής, τόσο περιορίζεται η ελευθερία του ανθρώπου. Σε τελευταία ανάλυση φοβούμαι ότι θα έρθει κάποτε μια μέρα όπου δεν θα είμαστε καθόλου ελεύθεροι. Θα λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, θα πλέκονται διθύραμβοι περί της ελευθερίας, τελικά όμως θα ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον υποσυνθήκες υπό τις οποίες η ατομική ελευθερία δεν θα έχει μία αξία, διότι θα υποτάσσεται εις τις προσταγές άλλων κέντρων λήψεως αποφάσεων, τα οποία και θα επιβάλλουν κατά κάποιον τρόπο είτε τη γνώμη τους απλώς, είτε και τη θέλησή τους, χωρίς να ρωτούν κανένα. Κοιτάξτε τώρα στο πρόβλημα αυτό του κοσυφοπεδίου. Ποιος ρωτήθηκε για την επέμβαση η οποία έγινε εναντίον ενός ελευθέρου και ανεξαρτήτου κράτους? Κανένας. Και ποιος μπορεί να αποτρέψει αύριο μεθαύριο την επανάληψη αυτού του πράγματος βάρος ή ασδήποτε άλλης χώρας, η οποία θα εφαίνεται στα μάτια των υπευθύνων ότι είναι μια χώρα η οποία δεν θα πρέπει να υπάρχει ή θα πρέπει να κοντίνει λιγάκι γιατί μεγάλωσε πολύ, ή εναντίον ανθρώπων οι οποίοι έχουν το θάρρος της γνώμης τους και αυτή η γνώμη ενοχλεί. Δηλαδή πώς θα τους βγάλουμε από τη μέση? Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα πλέον, διότι τώρα τα μέσα έχουν μεγάλη ισχύ. Η τηλεόραση επηρεάζει τη ζωή μας. Δεν σας κάνει εντύπωση το ότι στην τηλεόραση ένα, ξέρω εγώ, 15 δευτερόλεπτα διαφημίσεως κοστίζουν εκατομμύρια? Γιατί τα εκατομμύρια οι επιχειρηματίες τα δίνουν έτσι, τα πετάνε δηλαδή στο δρόμο? Όχι. Έχουν γίνει μετρήσεις και ξέρουν πολύ καλά πόσο επηρεάζεται ο άνθρωπος από αυτό που βλέπει στην τηλεόραση. Γίνεται διαφήμιση ενός προϊόντος για 15 δευτερόλεπτα, ο επιχειρηματίας πληρώνει τα εκατομμύρια εκεί και από την άλλη μεριά, την άλλη μέρα, όλος ο κόσμος πάει και αγοράζει αυτό το διαφημιζόμενο προϊόν. Εάν δεν γινόταν έτσι, δεν θα δίνανε τόσα λεφτά οι άνθρωποι για να κάνουν τη διαφήμισή τους. Όπερ σημαίνει ότι σε τελευταία ανάλυση, μέσα στο κλίμα της παγκοσμιοποίησης, ο άνθρωπος σαν προσωπικότητα, σαν οντότητα, σιγά σιγά κοντένει, μικραίνει και γίνεται τίποτε που πολύ φοβούμε μήπως στο τέλος χάσουμε και το όνομά μας και είμαστε απλώς ένας αριθμός που βεβαίως δεν θα μας τον βάζουν εδώ στο μέτωπό μας, αν και περί αυτού έχουν λεχθεί και γραφεί ορισμένα πράγματα. Αρχίζει, τρομάζει κανείς ποιο θα είναι το περιβάλλον του κόσμου μέσα στο οποίο θα ζούμε την επόμενη 20ετία, την επόμενη 30ετία. Τελικά ο νέος αιώνας, ο 21ος αιώνας, που θα είναι ο νέος, η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, με την παγκοσμιοποίηση επεκτηνόμενη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις φάσεις της ζωής, τελικά θα είναι για το καλό μας ή θα είναι για την εξουθένωσή μας? Πολύ φοβούμαι ότι αυτό το δεύτερο θα είναι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει κανείς να αντιδράσει και αν μπορεί πλέον να αντιδράσει όταν γύρω από το λαιμό του ο κλοιός συνεχώς σφίγγει, σφίγγει, σφίγγει και θα έρθει μια στιγμή που θα σταματήσει να σφίγγει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο ώστε να σου πούνε εάν ξαναμιλήσεις ή εάν ξαναενοχλήσεις θα σφίξει ακόμα περισσότερο. Οπότε για να αναπνέεις πρέπει ή να ταπεινωθείς και να υποταγείς και επομένως να συμβιβαστείς, ή αλλιώς θα γίνεις μάρτυρας, θα τυραννιστείς, δηλαδή θα υποστείς το κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι του κόστους θυσίας της ζωής σου. Ή να γιορτάζεις κάθε χρόνο Πάσχα. το Πάσχα πράγματι είναι αυτό που αναπτερώνει την ελπίδα μας, γιατί λέμε πίσω και πάνω από όλα αυτά είναι το πνεύμα και το βλέμμα του Θεού. Είναι ο Χριστός νικητής, ο οποίος μας καλεί να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Και βεβαίως μέσα μας η ελπίδα ποτέ δεν πρέπει να γυράσκει και ποτέ δεν πρέπει αυτή η ελπίδα να παραχωρεί τη θέση της στην απεσιοδοξία. Οι χριστιανοί δικαιούμαστε να είμαστε πάντοτε άνθρωποι της ελπίδας και άνθρωποι της προοπτικής. Όλα αυτά μακαριότατα εν μέρει οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Μία τεχνολογία που ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον έχει επισέλθει και σε αυτό που λέγεται άνθρωπος, στην οντότητα του ανθρώπου.
και αναφέρομαι στη γενετική και στις εξελίξεις της. Βάζω και αυτό το θέμα γιατί το θεωρούμε σπουδαιότατο θέμα για την εποχή που έρχεται και θα ήθελα να μας πείτε η Εκκλησία πώς βλέπει αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Τελικά η τεχνολογία είναι ένα γεγονός που χαρίζει ζωή πολλές φορές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και κίνδυνος να δεσμεύσει τη ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Από τη μία όψη είναι οι ωφέλειες, οι οποίες προέρχονται από τις νέες τεχνολογίες, ιδίως στην βιολογία και στη γενετική. Είναι δύο τομείς της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι κάνουν θαύματα αυτή τη στιγμή και χάρη σε αυτούς μπορούμε να προβλέπουμε ορισμένες αρρώστιες ή να προλαμβάνουμε ορισμένες αρρώστιες και επομένως αυτές οι πρόοδοι είναι ευεργετικές για τον άνθρωπο και η Εκκλησία δεν μπορεί να πει όχι. Ευλογεί τις έρευνες εφόσον αυτές κινούνται μέσα σε ορισμένα παραδεκτά ηθικά πλαίσια και από το άλλο μέρος η Εκκλησία τονίζει την ανάγκη να μπουν ορισμένοι φραγμοί, ορισμένα πλαίσια, τα οποία θα περιορίζουν την απολυτότητα της ανεξαρτησίας των επιστημόνων, ώστε να μην φτάσουν σε ένα σημείο με το οποίο θα μπορούν να κάνουν κακό στο ανθρώπινο γένος. Ήδη θεωρητικά τουλάχιστον έχουν διατυπωθεί τέτοιοι φόβοι από έγκυρους επιστήμονες, οι οποίοι φοβούνται ότι με τον τρόπο αυτό μιας ανεξέλεγκτης ποιοτικής και ποσοτικής προόδου στην ιατρική τεχνολογία υπάρχει φόβος να επισέλθει ο άνθρωπος σε άβατες περιοχές μέχρι τώρα της ανθρώπινης οντότητος και επομένως να διαπράξει αυτό το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν ύβριν, δηλαδή ασέβιαν απέναντι του δημιουργού. Η επέμβαση του ανθρώπου σε τέτοιες περιοχές είναι πάντοτε επικίνδυνη με την έννοια ότι απελευθερώνονται ορισμένες δυνάμεις και προσδίδεται εις τον άνθρωπο μία ικανότης και μία ευχέρεια, την οποία δεν είχε μέχρι τώρα, να ρυθμίζει την ισορροπία της φύσεως. Ο Θεός τα έχει ρυθμίσει τέλεια και σοφά αυτά. Τώρα ο Θεός μπαίνει στο περιθώριο κατά κάποιον τρόπο, ο άνθρωπος ύψωσε την δική του Βαβέλ, τον πύργο των δικών του, των ονείρων του, αλλά έδωσε στον άνθρωπο χειρισμούς για τους οποίους δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι ικανός ή δεν θα είναι ποτέ ικανός. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος να κάνει κακούς υπολογισμούς, να κάνει κακούς χειρισμούς και στο τέλος να γίνεται ρυθμιστής της ισορροπίας της φύσεως, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να επιτύχει και το αποτέλεσμα θα είναι αυτή η ισορροπία που υπάρχει σήμερα να πληγεί, να καταληθεί και στη θέση της να υπάρξει μία άνισος, ανισομερής θα έλεγα ανάπτυξης της ζωής και όλων των παραγόγων της, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα όπως ήδη έχουν αρχίσει τέτοια προβλήματα να υπάρχουν και τρομάζουν με αυτήν την εφιαλτική απειλή, τρομάζουν όχι μόνο πλέον τους ειδικούς, αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σκέπτονται λογικά και να βλέπουν πού πάει η όλη υπόθεση. Η Εκκλησία λοιπόν, για να έρθω στο ερώτημά σας, δεν μπορεί να ευλογήσει αυτού του είδους τις καταχρήσεις, γι' αυτό και εκ των πρώτων είναι η οποία εκ των πρώτων έθεσε και διετύπωσε την αξίωση να μπουν κάποιοι ηθικοί φραγμοί πλέον, φραγμοί οι οποίοι θα περιορίζουν την απόλυτη ελευθερία των επιστημόνων και των ερευνητών να φτιάνουν και να οδηγούν τα πράγματα σε ενδεχόμενες καταχρήσεις από τις οποίες είναι βέβαιον ζημιώνεται ολόκληρο ανθρώπινο γένος. Και φαίνεται ότι γενικά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία